Κύριε Περιφερειάρχα, με χαρά σε υποδεχόμαστε στο σχολείο μας και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τους μαθητές μας πάλι μαζί. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το σχολείο μας σήμερα, πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του, λειτουργεί κανονικά και αυτό οφείλεται και στις δικές σας τις προσπάθειες, αφού κανονίσατε τα μεταφορικά μέσα τα οποία πλέον μεταφέρουν λιγότερους μαθητές να αυξηθούν στα δρομολόγια τους, ώστε να μπορούμε να έχουμε σχεδόν όλους τους μαθητές μας στο σχολείο. Κάποιες περιπτώσεις μαθητών δεν είναι ακόμα στο σχολείο μας, αλλά ελπίζω και αυτό να λυθεί στην πορεία μετά τις διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, κύριε Διευθυντά, πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του σχολείου. Ήρθαμε και εμείς η επίσκεψή μας δεν είναι απλά συμβουλική, αλλά είναι και ουσιαστική για να διαπιστώσουμε αν πραγματικά όλα τα παιδιά εξυπηρετούνται λόγω του καινούριου νόμου της μεταφοράς των μαθητών και των περιορισμών. Τρέξανε οι υπηρεσίες μας, διπλασιαστήκανε τα δρομολόγια όπου χρειαστήκανε για να μπορέσουν να μην λείψει κανένα παιδί σήμερα από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του σχολείου και ειδικά αυτού του σχολείου κόσμημα για την κοινωνία του νησιού μας. Ελπίζω και με την καινούργια χρονιά που θα έχουμε να λύσουμε και κάποια άλλα λειτουργικά προβλήματα που υπάρχουν, διαδικαστικά προβλήματα που υπάρχουν για τη μετακίνηση των μαθητών, αλλά σε πρώτη φάση η σημερινή λειτουργία να είναι άψογη και να όλα τα παιδάκια να μπορούν να παρευρεθούν εδώ στα μαθήματά τους, ώστε να ξανακοινωνικοποιηθούν μέσω της διαδικασίας του σχολείου. Όπως πολύ σωστά λέτε και έχετε δίκιο, τα δικά μας τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη το χώρο του σχολείου. Ευτυχώς με τις καινούργιες υποδομές που διαθέτουμε μπορούμε πλέον και τα παιδιά μας τα έχουμε σε δικά τους προάβλια, σχεδόν κάθε τάξη έχει το δικό της προάβλιο, με αποτέλεσμα να επιτυχάνεται ο σκοπός του ΕΟΔΗ, να τα παιδιά να μην συγχρονίζονται όσο δυνατόν περισσότερο. Εκείνο που λείπει να λύσουμε είναι και έχει σχέση με τη μεταφορά. Όχι με εσάς, εσείς έχετε κάνει το κατήχο σας, έχει σχέση με τα ίδια τα παιδιά, λόγω των οδηγιών ότι πρέπει μέσα στο ταξί να φοράνε τα παιδιά μάσκα. Κάποια παιδιά μας δεν μπορούν να φορέσουν τη μάσκα και έτσι αναγκάζονται οι γονείς και τα φέρουν οι ίδιοι. Και έχουμε και κάποιο θέμα με κάποιες ευπαθείς οικογένειες, όπου οι οδηγίες λένε να μην έρχονται στο σχολείο τα παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αν το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα, θα έχουμε 100% πλήρη λειτουργία. Σήμερα έχουμε γύρω στο 80-85%. Ωραία, ξαναγυρίσαμε στα σχολεία. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον κύριο Στασινόπουλο, τον Περιφερειάρχη. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή παιδιών, δεν το περιμέναμε. Σε ποσοστό που αγγίζει το 90%. Παρόλο που το σχολείο μας είναι ένα δύσκολο σχολείο σε χώρους, έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ακόμα και στο προάβλιο, όπως βλέπετε, έχουμε βάλει σημαδάκια όταν έρχονται για να αποχωρήσουν τα παιδιά. Πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά και θα προχωρήσουμε με αυτή τη λογική μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκουμε στο συγκεκριμένο σχολείο, γιατί εκτός ως αντιπεριφερειάρχης είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Οπότε καταλαβαίνετε, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Βλέπουμε με χαρά και παρατηρούμε ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μεταφορά των μαθητών, που εκεί είναι το πιο σημαντικό, να μην υπάρχει συγκλονισμός μέσα στα λεωφορεία, να υπάρχουν όλα τα μέτρα ασφαλείας και φυσικά στους χώρους λειτουργίας του σχολείου να λειτουργούνται όλα τα προβλεπόμενα που απαιτούνται για υγιής συμβίωση των μαθητών. Yeah.